Οι Αμερικανοί δεν θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία, λέει απόστρατο Τούρκο τη αεροπορία, εκφράζοντα την ανησυχία που επικρατεί, τη σοβαρή ανησυχία που επικρατεί στι τάξεις των Τούρκων αναλυτών αποστράτων αλλά και τη τουρκική κυβέρνηση. Αναφέρει ότι η Ελλάδα, η οποία έχει προβλήματα με την Τουρκία σε πολλού τομεί, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, πρόσφατα εξοπλίστηκε βαριά. Εκμεταλλευόμενη την απομάκρυνση της Τουρκίας από το project των μαχητικών αεροσκαφών νέας γενιάς F-35 η Αθήνα ξεκινά την παραλαβή 24 πολεμικών αεροσκαφών Rafale που αγόρασε από τη Γαλλία ενώ θέλει F-35 από τη ΣΥΠΑ. Βλέπουμε κύρια πηγή ανησυχίας για τους Τούρκους η έλευση των Rafale. Άλλο που περίμεναν να έρθουν και άλλο όταν τα είδαν. Σας ενημέρωσα εχθές από το κανάλι σας για την άφηξη πριν από τα Rafale 18 τόνων εφοδίων για τα Ραφάλ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Ελλάδα, λέει ο Τούρκος Απόστρατος της τουρκικής αεροπορίας, έχει κάνει αυτές τις κινήσεις για να διασφαλίσει την αεροπορική υπεροχή στην περιοχή, καθώς οι ειδικοί ασφαλείας επιμένουν ότι η Αθήνα στοχεύει τελικά να μειώσει την αποτροπή της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο όσο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αποτροπή εννοεί την τουρκική επεκτατική προκλητικότητα. Η προκλητική επεκτατικότητα, αν θέλετε, όπω θέλετε πείτε το. Σε συνέντευξη στην Τουρκigay Γκαζέτε Sì, ο απόστρατο αντιμήναρχο Ερντογάν Καρακιού, γνωστό και από σειρά άλλων δημοσιευμάτων και δηλώσεων εναντίον τη Ελλάδο, είπε ότι η Τουρκία δεν θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα και θα κάνει τι προσπάθειέ τη μάταιε. Η Ελλάδα σχεδιάζει και αναρωτιέται αν μπορεί να βρει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει αεροπορική επίθεση στην Τουρκία. Το αν θα έχει τη δύναμη να φτάσει σε αυτό το σημείο ή όχι, θα το δούμε στο μέλλον φυσικά κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας χωρίς να μένουμε αδρανείς. Οι προσπάθειές μας να ενισχύσουν ιδιαίτερα την αεροπορία μας συνεχίζονται. Η Τουρκία σκοπεύει να αγοράσει 40 F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον 80 κοίτα αναβάθμισης για F-16 στο μπλοκ 70, να τα κάνει Viper δηλαδή η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει αυτή την προσπάθεια εδώ και λίγο καιρό, αυτό θα διατηρήσει την αποτρεπτική της δράση, είπε ο Ερντογάν Καρακού θα έχουμε πλήρη ανωτερότητα ισχυρίζεται στον αέρα σε 20 χρόνια. Η Τουρκία χρειάζεται 20 χρόνια, λέει ο Καρακιού. Το εγχώριο αεροσκάφο μάχη MMU θα αρχίσει να παραδίδεται στην πολεμική αεροπορία το 2029. Ο κινητήρα του αεροσκάφου θα κατασκευαστεί επίση στην Τουρκία. Τότε θα χρειαστούμε περίπου 300 αεροσκάφη MMU και η παράδοσή του θα ολοκληρωθεί στο 2040. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα πλήρε αποτρεπτικό πλεονέκτημα στην περιοχή, ακόμα και η αγορά ενός F-16 από την Τουρκία για να περάσει τα επόμενα 20 χρόνια θα αποτρέψει τους Έλληνες. Είπε, αυτά ισχυρίζεται ο Καρακιούς, φυσικά τα 20 χρόνια είναι πολύ μακρό χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα κυριαρχεί έως τότε και έως τότε θεωρώ ότι θα έχουμε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ούτω ώστε να διονιστεί η ελληνική υπεροχή στους ουρανούς Αιγαίου, Κύπρου και Ανατολική Μεσογείου. Πάμε πάλι στον Καρακιού. Υπενθυμίζοντα ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει 24 πολεμικά αεροσκάφη Ραφάλ από τη Γαλλία, καθώ και 50 F-35 από τη ΗΠΑ, είπε: Ωστόσο, οι ΗΠΑ εσκεμμένα θέτουν σε αναμονή αυτή την απέτηση τη Αθήνα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άδεια για έκδοση των F-35. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι θα γίνει πόλεμο όταν δεν υπάρχει στρατιωτική ισορροπία μεταξύ Τουρκία και Ελλάδα δεν είναι επιθυμητό για την Αμερική να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος, ειδικά σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας αυξάνονται. Φυσικά, τα F-35 η Ελλάδα όταν είναι έτοιμη θα τα πάρει, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει αφαιρεθεί επίσημα από το πρόγραμμα, έχει χάσει 100 F-35 καταραίοντας έτσι το πρόγραμμα, ολόκληρο το αεροπορικό της πρόγραμμα για τις επόμενες δεκαετίες. Κλείνοντας για τα Rafale που αγοράστηκαν από τη Γαλλία, ο Καρακιούς είπε δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που κυκλοφόρησαν τα Ραφάλ. Η διάρκεια ζωή του είναι περίπου 15.000 ώρε. Τα αεροπλάνα που αγόρασε η Ελλάδα έχουν πετάξει το πολύ για 3.000 στι 5.000 ώρε. Είναι ανάμεσα στο δεύτερο και το πρώτο χέρι. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η Ελλάδα συνένεσε στο δεύτερο χέρι για να τα πάρει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συμφώνησε επίση στο δεύτερο χέρι για να συμπληρώσει τον αριθμό των Ραφάλ στα 24 το συντομότερο δυνατό είπε ο Ερντογάν Καρακιού σύμφωνα με τη Star.com, την τουρκική που αναδημοσιεύει το αγαπητό μα Σε κάθε περίπτωση έκδηλη η ανησυχία, ο φόβο, ο συγκεκριμένο θα έλεγα, με την έλευση πλέον των Ραφάλ και των πανίσχυρων στρατηγικών όπλων που αυτά φέρουν, αλλά και την επικείμενη στο όχι πολύ μακρινό διάστημα έλευση και των F-35 από την Ελλάδα. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν σαν φόβητρο ή σαν χρήση και προς εσωτερική κατανάλωση θα έλεγα λεγόμενα τουρκικά μαχητικά τα οποία σε τι επίπεδο βρίσκονται σε επίπεδο σχεδίων στον υπολογιστή. Να είστε όλοι καλά, θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε, καλή συνέχεια σε όλους αγαπητοί φίλοι.